Ωραία, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Στο πλευρό των κατοίκων της κοινότητας Αναργύρων και των σωματείων εργαζομένων της ΔΕΗ, ο Σπάρτακος, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε και άλλες καθυστερήσεις σήμερα στους δρόμους. Ναι, να πούμε ότι έχουμε μετακινήσεις εδαφών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος. Και έτσι λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον η Διεύθυνση του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας έδωσε στην δημοσιότητα μια ανακοίνωση ακόμη από τον περασμένο Σάββατο όπου λέει ότι ο οικισμός Αναργύρων δεν διατρέχει απολύτως κανένα κίνδυνο. Να δούμε όμως αναλυτικά τι υπόθηκε τότε. Στο αρχείο Αμιντέο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες αστάθεια στα πρανίες καθίσεις με εκδήλωση ρευματώσεων και μικρομετακινήσεων. Το φαινόμενο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, παρακολουθείται επί 24ωρου βάσεως με πλήρη καταγραφή όλων των κινήσεων. Επίσης, από το Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα από το Αρχείο Αμιντέου έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η διακοπή λειτουργίας του αρχείου για την ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού του αρχείου. Ο οικισμός των Αναργύρων δεν διατρέχει απολύτως κανένα κίνδυνο. Αυτή ήταν η λιτή και λακωνική ανακοίνωση που δόθηκε το Σάββατο από την πλευρά του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Έρχεται λοιπόν σήμερα όμως το Σωματείο Εργαζομένων στη ΔΕΗ Σπάρτακος, που με ανακοίνωσή του κάνει λόγο ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων των Αγίων Αναργύρων από την πλευρά μας. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή. Τη θέση μας αυτή, προμετωπίδα του Σωματείου, την υπερασπιστήκαμε διαχρονικά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η κατάσταση που επικρατεί στην τοπική κοινότητα των Αγίων Αναργύρων και η ανησυχία που υπήρχε στους κατοίκους και έχει ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα χρήζει άμεσης και άμεσης διευθέτησης. Πόσο πιο απλά να το διατυπώσει κανείς. Εκείνο που προέχει είναι σαφώς η ασφάλεια των κατοίκων που έχουν υποβληθεί σε μια μόνιμη ένταση και ανησυχία, την οποία και φυσικά δεν αξίζουν. Από τη στιγμή που η ΔΕΗ ξεκίνησε την εξορυχτική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία, οι κάτοικοι με σεβασμό και αποδοχή της συλλογικής που ακούει στο όνομα δημόσιο συμφέρον έκαναν πολλές υποχωρήσεις και έδωσαν τόπο στην οργή, αποδεικνύοντας την πρόθεσή τους να συνδράμουν στο έργο της επιχείρησης και να μην δημιουργήσουν προσκόμματα. Σήμερα όμως, τώρα που βρισκόμαστε μια σχεδόν ανάσα πριν από την λυτική αποδιαπέντηση, είναι η στιγμή που η πολιτεία και οι ΔΕΗ θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τρέχοντας τις διαδικασίες της μετεγκατάστασης και διασφαλίζοντας τόσο το χωριό όσο και τον πάγιο εξοικονομισμό της επιχείρησης, αλλά και τη δραστηριότητά της. Ο αγώνας συνεχίζει στην ανακοίνωση του Σπάρτακος και η αγωνία των κατοίκων των Αγίων Αναργύρων συναντούν την απόλυτη κατανόηση και στήριξη του Σωματείου που παρακολουθεί σε διαχρονική βάση το ζήτημα και θα βρίσκεται στο πλευρό τους ενισχύοντας την προσπάθεια για μια ασφαλή και αξιοπρεπή ζωή. Να πούμε, Δημήτρη, ότι πριν από λίγο καιρό, από 2 μήνες, κάναμε και ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ σαν τηλεόραση του ΓΟΕΣ που δείξαμε πραγματικά το μέγεθος της επικινδυνότητας που υπάρχει. Και στα κόπη για τις μετεγκαταστάσεις, αλλά βρέθηκες και εκεί, κατέγραψες την εικόνα. Το θέμα είναι θα πρέπει να υπάρχει ευαισθησία από τους διοικούντες, από τους ίδιους τους κυβερνητικούς βουλευτές, αλλά και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει. Όλα είναι επιθερμικά. Είναι για το λύση επιτέλους. Μα είναι για το θεατή. Εδώ οι άνθρωποι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν καθυστερήσεις μετακινήσεις εδαφών λόγω των αποστραγγιστικού που κάνει η ΔΕΗ. Είναι καθυστερηστική το λιγότερο και όσον αφορά το αρχείο Μηδέν. Είναι καθυστερηστικό το λιγότερο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι και τόσο ρόδινα τα πράγματα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Κανείς δεν αποκλείει ότι μπορεί να έχουμε μια μεγάλη μετακίνηση εδαφών και να κινδυνεύσουν ζωές. Αυτό είναι σίγουρο. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή δεν θα πρέπει να αιωρείται αυτός ο κίνδυνος και δεν θα πρέπει οι κάτοικοι να ζουν με αυτόν τον κίνδυνο πάνω από το κεφάλι τους ή το βράδυ που πάνε να κοιμηθούν στα σπίτια τους, θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Και η κυβέρνηση οφείλει να το λύσει αυτό το θέμα. Τι είναι αυτό, δεν είχαμε λεφτά, αυτό που είπε ο κ. Σταθάκης, εδώ γνωρίζαμε το μέγεθος του προβλήματος. Λύστε το επιτέλους. Γνωρίζετε πολύ εύκολα όμως το μέγεθος της δυναμικής και της απέτησης των δανειστών και με μεγάλη ευκολία πηγαίνετε και υπογράφετε τα δολοφονικά μνημόνια. Έτσι, κύριε Σταθάκη. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Σας ακούει όμως. Ακούει, δεν ξέρω, έχεις κάτι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό ήταν τα τελευταία που έχω μπροστά μας. Θα το δούμε και με κάποιο ρεπορτάζ.